σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την τρικομματική απόψε, μέσα σε μία εβδομάδα, δεν είναι συχνό φαινόμενο και φαίνεται από όσα, από όσα είπαν χτες, κύριε Γαλίβη, ότι μάλλον έχουν αποφασίσει το τέλος της ΕΡΤ. Τι προτίθεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα θα το κάνανε εξ αρχής αν δεν υπήρχε ο παράγοντας λαϊκό κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε και για τη στήριξη των εργαζομένων στην ΕΡΤ που τους απολύσανε μια νυχτή, αλλά και με το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας που προέκυψε με την μαύρη οθόνη. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας, διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα οι τρεις αρχηγοί θα επιχειρήσουν ένα συμβιβασμό. Μέσα από αυτό το συμβιβασμό, από ό,τι φαίνεται, η ΕΡΤ τελειώνει και πάνε σε ορισμένα ενδιάμεσα σχήματα τα οποία είναι διάδρομοι απόλυσης και διαχείριση, ας το πούμε, με έναν εκτονοτικό τρόπο της υπόθεσης. Αλλά η ουσία είναι ότι η ΕΡΤ τελειώνει και αυτό το έχουν χωνέψει και οι τρεις τους, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Το έχουν χωνέψει και οι τρεις τους, είπατε, ή το έχουμε μεθοδεύσει, δεν άκουσα. Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι με τον ΑΒ τρόπο, δηλαδή με παραλλαγές, στην ουσία γίνεται αυτό που επιδίωξε ο κύριος Σαμαράς από την αρχή. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι τώρα το αν, εν πάση περιπτώσει, μετακινείται η συζήτηση από το θέμα της ΕΡΤ που ήταν το πραγματικό πρόβλημα στις καρέκλες εξουσίες και στο μοίρασμα της εξουσίας μεταξύ τους, αυτό λίγο από τον κόσμο. Περισσότερο τους εκθέτει, διότι σε βάρος των πραγματικών προβλημάτων επιχειρούν να δημιουργήσουν απλά κάποιους όρους διαχείρισης εξουσίας και νομίζω ότι αυτό γίνεται καθαρό στην ελληνική κοινωνία και είναι και απεχθές, ξέρετε, σαν άποψη. Λοιπόν, εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να ισχύσει καταρχήν η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ότι πρέπει η ΕΡΤ να επαναλειτουργήσει όπως ήταν ακριβώς πριν. Από εκεί και πέρα προφανώς χρειάζονται μεγάλες αλλαγές, οι οποίες όμως δεν μπορούν να γίνουν με την απόλυση τόσων εργαζομένων από την ΕΡΤ. Άρα πρέπει να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ όπως είναι τώρα και από εκεί και πέρα προφανώς χρειάζονται αλλαγές, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να αλλάξουν. Κύριε Καλίδη, αν αποφασίσουν να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ απλά με όλους τους εργαζόμενους σε πρώτη φάση, αλλά όλοι με δίμηνες συμβάσεις. Υπάρχει ένα θέμα νομικό, εργασιακό, αναμφισβήτητα. Πολιτικά όμως, για σας θα είναι μια σολομόντια λύση? Όχι, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι στα κρίσιμα ζητήματα πρέπει να μπαίνουν σε καθαρές λύσεις και όχι σολομόντιες λύσεις. Μάλιστα. Αυτό που μου λέτε, εάν επικρατήσει ο σενάριο, σημαίνει ότι θα βάλουν τους εργαζόμενους να αποδεχτούν την απόλυσή τους και να αποδεχτούν μια δίμηνη σύμβαση. Δηλαδή, αν το υπογράψουν αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι αποδέχονται την απόλυσή τους. Απεμπολούν και όλα τα δικαιώματά τους κλπ. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι επιτρεπτό και δεν μπορεί να γίνει αποδεχτό. Σας λέω, εδώ χρειάζεται καθαρές λύσεις. Εδώ πρέπει να υπάρξει επαναλειτουργία της ΕΡΤ και εκπομπή όλων των σταθμών όπως ακριβώς ήταν πριν και από εκεί και πέρα να υπάρξει η όποια συζήτηση χρειάζεται για να γίνουν μεγάλες αλλαγές που όντως χρειάζονται. Έτσι δεν είναι? Εμείς υποστηρίζουμε την ανάγκη δημόσιας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον πολιτιστικό τομέα, στο θέμα της επιμόρφωσης, εκπαίδευσης κτλ. Πάσχει σημαντικά στο πολιτικό κομμάτι, αλλά σε αυτό ευθύνονται οι κυβερνήσεις, οι οποίες θεωρούν ότι είναι μαγαζί τους κάθε φορά η ΕΡΤ. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε αυτές τις προτάσεις επιμένουμε. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το, ας το πούμε, την τηλεόραση και τον τύπο στη χώρα μας, δεν πρέπει να πιάσει μόνο τη δημόσια τηλεόραση, πρέπει να πιάσει και τον ιδιωτικό τομέα, διότι ξέρουμε ότι οι πάντες λειτουργούν παράνομα, χωρίς άδειες, ούτε το κράτος κερδίζει κάτι από όλη αυτή την ιστορία. Άρα, αν χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση εφόλης της ύλης για το ζήτημα των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, αυτή πρέπει να γίνει και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Καλίβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε σύσκεψη τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ? Είναι μια από τις τακτικές σκέψεις που έχουμε. Μάλιστα.
Προφανώς στην ατζέντα θα είναι και το θέμα της ΕΡΤ, έτσι, και όλα αυτά. Οπωσδήποτε, γιατί τα πράγματα τρέχουν, ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός. Εμείς κάνουμε και τον δικό μας σχεδιασμό ως ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλύβη.